Υλικά στοιχεία που εφόσον λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη και αξιοποιούνταν, θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις κατ' εμέ να βγάλουν το ρίκος δεινά αργά, ίσως από το τέλμα. Επισημαίνω στοιχεία που περιέχονται στο σχέδιό σας. Αναμενόταν θετικό EBITDA από την επόμενη χρονιά το 2012. Το 2013 προβλέπονταν κέρδη 5,2 εκατομμύρια. Υπό την προϋπόθεση ότι θα εγένετο εκποίηση του Ντινάν, αναμένονταν κέρδη, δηλαδή θετικό πρόσημο, ήδη από το 2015. Αλήθεια, γιατί αυτό θα επιτυγχάνεται μόνο μετά από εκποίηση και όχι μετά από ανανέωση και επαναφορά στην ορθή διαχείριση, στη λελογισμένη, με το σωστό έλεγχο? Γιατί λοιπόν, και έρχομαι στο ερώτημά μου αυτό, θα επιτυγχάνεται μόνο με την εκποίηση και όχι με την επαναφορά στη χρηστή διαχείριση που θα επέτρεπε στο ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑ να αναγεννηθεί? Μια κρίση θέλω. Ναι, ναι, είναι, όχι, είναι καλή ερώτηση αυτή και λυπάμαι, αλλά θα επικαλεστώ και κάτι που είπα πριν, ότι δεν μπορώ να το απαντήσω ακριβώς αυτό. Έχω την αίσθηση, επαναλαμβάνω, είχα συνεργάτες οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε αυτά τα ζητήματα και αυτοί τα έχουν γράψει. Και μετά από τόσο καιρό τα θυμάμαι μέσα στις άκρες. Αλλά η αίσθηση που έχω με την εκποίηση, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό το, ας πούμε, ένα οικοδόμημα με τον εξοπλισμό του και με την ιστορία του και με όλα αυτά, θα φήμη δοθεί για κάποια χρήματα και μετά με σωστή διοίκηση και λειτουργία θα μπορέσει να βγει και να δείξει και θετικό αποτέλεσμα. Όχι όπως ήταν δηλαδή με την κρατούσα και με Όχι, την υπάρχουσα ναι, ναι, κατάσταση. Ακριβώς. Γιατί η εκποίηση φαντάζομαι ότι θα σήμαινε και κάποια εισρωή χρημάτων. Έτσι, μια σωστή διοίκηση όμως που έτσι θα είχε. Αυτό όπως το είπα 2-3 φορές στο παρελθόν. Ναι. Παίρνω αφορμή από το εκτιθέμενο στο σχέδιό σας πάλι ότι δηλαδή για τα χρέη του 2012 ήσαν 85 εκατομμύρια. Έτσι ναι. Έχετε πει. Και αλλού γράφετε ναι, 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 επίσης. Χωρίς να γίνεται όμως αναφορά αν αυτά εξυπηρετούνταν ή όχι. Γίνεται μάλιστα πρόταση για νέο από εσάς δανεισμό 15 εκατομμυρίων. Ούτως εχόντων των πραγμάτων. Και εν ώψη ότι εκείνη την περίοδο κανένας σωστός τραπεζοπιστωτικός φορέας δεν θα αποτολμούσε να πνίξει τον πελάτη του. Από τον οποίο ανέμενε και σταδιακή εξόφληση των χρεών. Γιατί δεν προτάθηκε από εσάς ως λύση η ρύθμιση τους χρέους με τους όρους που κι εσείς έχετε υποδείξει? Εξαμηνιαίες δόσεις, σταθερό επιτόκιο, μια περίοδο χάριτος. Με το καθεστώς όμως της συνέχισης, επανέρχομαι, και της λειτουργίας του ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ ως κοινοφελούς νοσηλευτικού ιδρύματος. Και όχι ντε και καλά με τον όρο της εκποίησης του. Ναι. Εδώ με πιάνετε πραγματικά ανέτοιμο. Δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι η εκποίηση ήταν το μόνο πράγμα που προτείναμε. Μάλιστα. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί δεν περιλαμβάνεται στο σκεπτικό μας, δηλαδή. Σωστός. Ναι. Ό,τι είπα επιρρονίεται, ενισχύεται δηλαδή επίσης από τα δεδομένα που εκτίθενται και στο σχέδιό σας. Η διαπίστωση δηλαδή ότι η πληρότητα των κλινοημερών το 2011 ήταν μόνο 26% και στις ΜΕΘ 38%. Μάλιστα, αυτό το πραγματικό στοιχείο όμως δεν μπορούσε σύν το χρόνο να βελτιωθεί? Βεβαίως. Αυτό θα γινόταν με τις συμπράξεις. Όπως βελτίωση και άνθηση μάλιστα θα μπορούσε να προκύψει και από την αξιοποίηση, επέκταση, βελτίωση πολλών κλινικών. Το έχετε πει. Ναι. Ή με την προσέλκυση και άλλων ασφαλιστικών φορέων. Με την καταβολή εμπροθέσμως των οφειλωμένων από τους κρατικούς και ιδιωτικές ασφαλιστικούς φορείς. Γιατί, λοιπόν, μάλιστα, απλώς να βοηθήσω τις σκέψεις, είχα κάνει και δύο προσπάθειες με ασφαλιστικές εταιρείες, με την Άξα, αν θυμάμαι καλά, και με την Εθνική Ασφαλιστική, με την οποία είχα και μια προηγούμενη συνεργασία, να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε καλύτερους όρους. Αυτά που κάνουν τώρα οι ασφαλιστικές εταιρείες, κατανοητό, θα τα κάνουμε από τότε. Τώρα θα πάω σε ένα μνημόνιο που δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη, σας φαντάζεσαι ότι θα το λάβατε, που συνήφθη στις 23 Τρίτου του 2014 με Υπουργείο, τον Ντινάν και την Πειραιώς. Yeah. Διαβάζουμε λοιπόν από τις σελίδες 5-6 του μνημονίου αυτού ότι υπήρξαν 4 δεσμευτικές προσφορές επενδυτικών σχημάτων στα πλαίσια της εκούσιας αξιοποίησης και διάθεσης της περιουσίας του νοσηλευτικού ιδρύματος. Αρχικά ήταν περισσότεροι, αλλά αυτές έκαναν δεσμευτικές προτάσεις. Yeah. Δυστυχώς, είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας των ανωτέρων επενδυτικών σχημάτων, είτε επειδή οι επενδυτές αξίωναν νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν από την ελληνική πολιτεία, καθώς προσέκρουαν σε διατάξεις του συντάγματος, η διαδικασία δεν ευωδόθηκε. Ποιες ήταν, αν γνωρίζετε, αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούσαν οι επενδυτές και δεν ήταν ανεκτές από την ελληνική πολιτεία? Πώς αργότερα με την κατάσχεση και τον πληστηριασμό ικανοποιήθηκαν οι ίδιοι οι απαιτούντες? Δεν το παρακολούθησα. Μήπως θεσπίστηκαν κάποιες άλλες εξαιρετικές διατάξεις? Ειλικρινά δεν ξέρω. Μετροπολογίες και με. Δεν το παρακολούθησα, είναι πολλά χρόνια που το είχα φύγει τότε. Δεν έχετε παρακολουθήσει. Εμείς θα τα δούμε αυτά και θα τα
υποστηρίξουμε. Γίνεται ευθέως λόγος ότι το Υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει την υποχρέωση, όπως το ελληνικό δημόσιο συνδράμει στο ίδιο το μνημόνιο, ουσιαστικά στην επίλυση θεμάτων που θα προκύψουν από τη συναλλαγή της εκποίησης μεταβίβασης του ΔΙΝΑΝ σε ιδιωτικό φορέα και ενδεικτικά σε θέματα που αφορούν την φορολογία της μεταβίβασης της επιχείρησης, τη δυνατότητα μεταφοράς διοικητικών και άλλων αδειών, την έκδοση άδειας κλινικών, πανεπιστημιακών κτλ. Παρακάτω, μάλιστα, εκτίθεται ότι δύναται να γίνει καταγγελία του μνημονίου αν δεν υπάρξει έγκαιρη συνδρομή από πλευράς του ελληνικού δημοσίου επικρισίμων για τη συναλλαγή φορολογικών και αδειοδοτικών θεμάτων. Ποιες ήσαν ουσιαστικά οι δεσμεύσεις αυτές που ανέλαβε το ελληνικό δημόσιο, αφού τελικά έγινε ο πληστηριασμός δια του τότε Υπουργού Υγείας? Πληρώθηκαν οι φόροι μεταβίβασης? Με ποια άδεια ίδρυσης λειτουργεί τώρα το καινούριο ΔΙΝΑΝ, αν γνωρίζετε? Θα έπρεπε να το ξέρω, αλλά δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Θα έπρεπε, λέω, για όλους. Κατανοητό, κατανοητό. Ευαισθησίας. Αν επίσης γνωρίζετε, ο νόμος που με πρωτοβουλία του κυρίου Λοβέρδου πέρασε επιτρέπει να εκποιηθούν ιδρύματα νοσηλευτικά κοινοφελούς χαρακτήρα αν αφορούσε το συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα, το κοινοφελές, το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Έγινε κάτι άλλο παρόμοιο? Εξεποιήθη ποτέ από τότε μέχρι σήμερα κοινοφελές ίδρυμα νοσηλευτικό? Δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλη τέτοια περίπτωση. Δεν υπήρχε άλλη. Εσείς είπατε ότι εγώ δεν ξέρω τι γινόταν εκεί πέρα, σε ερωτήσεις που έκανε ο κύριος Παπαχριστόπουλος, εννοώ για τα εσωδιοικητικά. Γιατί λοιπόν στην ανοιχτή σύσκεψη που έγινε απόντος του κυρίου Μαρτίνη, ο οποίος παρακολουθούσε, όπως είπατε, από ανοιχτό κύκλωμα, κλειστό κύκλωμα, προτείνατε να αλλάξουν τον πρόεδρο? Συγκεκριμένα διαβάζω επιλέξη, αν απηχούν τα πρόχειρα πρακτικά την άποψή σας. Λοιπόν, τελειώνω τώρα. Θέλετε να πάτε στις πραγματικές προοπτικές λύσεις. Αναζητήστε τες, όσοι από εσάς είστε μέλη του Ερυθρού Σταυρού, στις εκλογές που θα γίνουν το Γενάρη για την ανάδειξη του Προέδρου του Ερυθρού Σταυρού. Εκεί είναι η λύση για το πρόβλημα αυτού του νοσοκομείου. Λοιπόν, η δική μου άποψη είναι και πρέπει να το σκεφτείτε ότι μεθαύριο, όσοι θα είστε εκεί στις εκλογές, ότι αυτό το ίδρυμα, όπως όλα τα ιδρύματα, δεν μπορεί να ανήκει ισόβια σε ένα άτομο. Και όταν λέω ανήκει, εννοώ ανήκει. Χρειάζεσαι ανανέωση ηγεσίας, τελεία και παύλα. Έτσι δεν πάτε πουθενά. Εξακολουθείτε να τα. Να πω, είναι ακριβώς η. Μάλιστα. Ολοκληρώστε. Και μια τελευταία ερώτηση. Αν έχετε την καλοσύνη, δεν πρόκειται να καταχραστώ άλλο χρόνο. Μπλέξαμε με τα χαρτιά. Πόσο έμπλεξε. Εγώ άκουσα τις καλύτερες συστάσεις, όπως είπατε, για το έργο σας και για το επιχειρηματικό σχέδιο. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να είμαι ειδικός, είμαστε δικηγόροι, προσπαθούμε να είμαστε πολυπράγμονες και ειδικά εδώ που ήρθαμε. Αυτό τα ποσοστά που προβλέπετε για τη μετέπειτα εξέλιξη κλινικών κτλ. Έγιναν από αυστηρές μετρήσεις και συγκρίσιμα μεγέθη? Τις βλέπω κάπως τυποποιημένα τα νούμερα, δηλαδή ένα 5% για τον πρώτο χρόνο, 10% για τους δύο επόμενους. Πώς μπορούμε να διασαλεύσουμε αυτή την εικόνα που εγώ, ο ερασιτέχνης επί του είδους. Όταν κάνεις υποθέσεις, θα βάλεις στρογγυλά νούμερα στους δημιουργούς ανάπτυξης. Δεν έχει νόημα να πεις 4,9 ή 6,7. Από πώς διάλεξες αυτό και δεν διαλέγεις? Λοιπόν, είναι ότι κάνεις διάφορες υποθέσεις και κοιτάξτε, εξετάζεις μερικά σενάρια να δεις πού σε οδηγούν αυτά τα πράγματα. Εγώ, ειλικρινά, θα ήμουν ευτυχής αν είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ ένα ολόκληρο χρόνο ή 1,5 χρόνο με αυτή την ιστορία, να πάμε σε βάθος, να ψάξουμε διάφορα πράγματα τα οποία. Αλλά να υπάρχει όμως και μια προοπτική βελτίωση των πραγμάτων. Γιατί όταν εγώ κατέβαινα και έπρεπε να συνομιλήσω με τον κύριο Μαρτίνη για ορισμένα ζητήματα τα οποία βλέπαμε κτλ., έβλεπα μια κατάσταση που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε, δηλαδή, να ελπίσω ότι θα γινόταν και πολλά πράγματα. Οπότε. Το τελευταίο, έτσι, μια και όπως το απαντήσατε, μου γυρνάει το ερώτημα. Λέτε ότι όλα τα έκανε ένας άνθρωπος ή του ενός άνδρος αρχή. Όμως μιλάμε στην αρχή για ένα 11-μελές συμβούλιο. Και στη συνέχεια για ένα 7-μελές, εκ των οποίων οι 3 ήταν ιονοί, εγκάθετοι από το Υπουργείο. Δηλαδή πήγαιναν για να τον ελέγξουν. Πώς αυτός ο άνθρωπος μπορούσε και μετήρχεται, ποιες μεθόδους, ποια μέσα, με ποιο τρόπο δηλαδή επέβαλε ντε και καλά την άποψη? Η πλειοψηφία, υποθέτω. Η πλειοψηφία δεν είναι του σέρνω με το. Η πλειοψηφία. Του σέρνω με το σκηνάκι και με την. Κοιτάξτε, ίσως δεν είστε ενήμερος, όχι, δεν είμαι κι εγώ δηλαδή, αλλά κάποια στιγμή ξαφνικά ανακάλυψα
πριν από αυτό ότι με είχε κάνει και μέλος του Ερυθρού Σταυρού εμένα. Χωρίς να μου πει, δεν μου το είχε πει. 300 βουλευτές. Και πήρα, ναι. 300 βουλευτές. Και πήρα ένα πράγμα στο σπίτι μου, μου λέει γιατί είστε μέλος και τα λοιπά. Λοιπόν, σας έκανε αριστείνδυνη. Ανεγνώρισε τις έξοχες υπηρεσίες. Ο κύριος Μαρτίνης. Όχι. Καλώς. Ευχαριστώ. Είναι μια περίπτωση την οποία αξίζει. Ευχαριστούμε και εμείς. Τώρα ο κύριος Μπουκώρος έχει το λόγο. Παρακαλώ, ο κύριος Γιούλας θα συμβάσει το χρόνο από ό,τι βλέπουμε. Κρατήσαμε χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Μια λεπτά ακριβώς. Τη δική μου. Ναι, βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, θα είμαι πιο σύντομος. Yeah.